Χριστούγεννα είναι σίγουρα η πιο αγαπημένη γιορτή για τους περισσότερους από εμάς, μέρα αγάπης και ανταλλαγής ευχών και δώρων. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που έχουν έναν ακόμα λόγο να γιορτάζουν και αυτός είναι γιατί γεννήθηκαν ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το πρώτο παιδί των Χριστουγέννων της λίστας μας είναι η διάσημη σκοτσέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Άννι Λένοξ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην δεκαετία του 70 με το συγκρότημα The Tourists. Λίγα χρόνια αργότερα δημιουργούνται οι Eurythmics και το αξεπέραστο τραγούδι τους Sweet Dreams. Sweet dreams are made of these. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Λένοξ έχει λάβει 8 Brit Awards, 4 γκράμμι, χρυσή σφαίρα και Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το Into the West του The Lord of the Rings. Γενέθλια τα Χριστούγεννα έχει και μία από τις μελωδικότερες φωνές που έχουν βγει στο καλλιτεχνικό στερέωμα τις τελευταίες δεκαετίες, η Dido, η οποία γνώρισε την απόλυτη επιτυχία από το πρώτο κιόλας άλμπουμ της, το No Angel, το 1999, το οποίο πούλησε πάνω από 21 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια έχει καταταχθεί επίσης στη λίστα του Billboard Chart με τους 200 κορυφαίους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 2000. Ανήμερα των Χριστουγέννων γεννήθηκε και ένας από τους καλύτερους DJ όλων των εποχών που μας έχει χαρίσει αμέτρητες χορευτικές επιτυχίες. Ο Ολλανδός Armin van Buuren. Μάλιστα έχει βρεθεί στην κορυφή του κόσμου σε αυτή τη λίστα σύμφωνα με το περιοδικό DJ Magazine για 5 χρόνια, 4 εκ των οποίων συνεχόμενα, και έχει λάβει αμέτρητα βραβεία. Μάλιστα, η ραδιοφωνική εκπομπή με την μεγαλύτερη ακροαματικότητα παγκοσμίως σε 74 χώρες είναι δική του. No, λίγο πιο δίπλα στη Δανία, τα Χριστούγεννα του 1968 γεννιέται ένα πανέμορφο κοριτσάκι με καταπράσινα μάτια που έμελε να εξελιχθεί σε ένα σούπερ μόντελ που θα έγραφε χιλιόμετρα στις πασαρέλες των απανταχού σχεδιαστών μόδας. Είναι η Καλονή Έλενα Κρίστενσεν. Στην ιστορία έμεινε επίσης η εμφάνισή της στο βίντεο κλιπ του Chris Isaac το 1991 στο τραγούδι Wicked Game. Λες. Πριν να γίνουν όλα χτες. Χριστούγεννα γεννήθηκε και ο δικός μας Σταμάτης Κραουνάκης. Αυτός ο πολυμήχανος μουσικοσυνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής που μας μαγεύει κάθε φορά που βρίσκεται επί σκηνής. Κάποιους αιώνες πριν, στις 25 Δεκεμβρίου του 1642, γεννήθηκε ένα ιστορικό πρόσωπο που επηρέασε την ανθρωπότητα με τα πειράματα και τις ανακαλύψεις του και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Μιλάμε για τον φυσικό, μαθηματικό και αστρονόμο Ισαάκ Νεύτον. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι διάσημοι που γεννήθηκαν λίγες ώρες νωρίτερα την παραμονή των Χριστουγέννων στις 24. Αλλά εμείς μπορούμε να τους γιορτάζουμε κάθε μέρα. Όπως ο Πουερτορικανός superstar Ricky Martin. Μάλιστα, ο ίδιος πέρυσι ζήτησε από τους φαν του, ανήμερα των γενεθλίων του, να δωρήσουν χρήματα στο φιλανθρωπικό ίδρυμά του με αντάλλαγμα μια εικονική γιορτή γενεθλίων για την ενίσχυση του ίδρυματός του. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς στο μέλλον οι τυχεροί που θα γιορτάσετε μαζί του τα Χριστούγεννα αλλά και τα γενέθλιά του.